για τέταρτη φορά που συγκεντρωνόμαστε εδώ πέρα. Αλλά δυστυχώς έπρεπε να είμαστε κι άλλοι το χωριό. Γιατί δεν αφορά αυτό το που κάνουμε σήμερα, η συνέλευση που γίνεται, δεν αφορά μόνο εμάς τους λίγους. Έπρεπε να είναι σύσσωμο το χωριό όλοι. Γιατί όταν θα έρθει το νερό μεθαύριο στα πόδια μας, όλοι θα φωνάζουν και θα γκρινιάζουν και θα λέμε πρόεδρος δεν έκανε εκείνο, ο πρόεδρος δεν έκανε το άλλο. Και δυστυχώς αυτά γίνονται και επίθεση δέχτηκα από Συγχωριανό. Γιατί θεωρούσα ότι ήμουν εγώ ο έπαιος των ρεμάτων που δεν καθαριστήκανε. Γι' αυτό λέω πού είναι αυτός ο κόσμος που έπρεπε να είναι σήμερα όλο το χωριό εδώ πέρα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες αποφάσεις που πήραμε τις 29 Απριλίου του 2018. Ήταν εδώ πέρα ο κύριος Λέβης, ο κύριος Δήμαρχος, ο Γενικός Γραμματέας. Πήραμε υποσχέσεις, οι οποίες είναι καταγραμμένες εδώ πέρα. Αλλά δυστυχώς όλες δεν έχουν υλοποιηθεί. Δηλαδή, το πρώτο και αυτό είναι το καθαρισμός των χωραφιών. Τα οποία χωράφια είναι μπαζωμένα ακόμα και δυστυχώς όλοι μας δεν μπορούμε να πάμε στα χωράφια μας να γίνει στιγκομιδή υγιάς. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα, δημότες, οι οποίοι είναι ακαλλιέργητα χωράφια, αρκετά στρέμματα. Είναι τα παραλίμια της λίμνης της Συμμαχίας και αυτά δεν έχουν καλλιεργηθεί ποτέ για 10 χρόνια τουλάχιστον, όπως έχουν πει και άλλες φορές. Βέβαια, έχω ενημερώσει πριν λίγες μέρες, έχω πάει στο Δήμο Αγρινίου, μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο. Μας είπε κάποια πράγματα εκεί πέρα, ότι κάποια πράγματα θα γίνουν, κάποια δεν θα γίνουν. Μετά πήγα στην περιφέρεια και εκεί το ίδιο υποσχέσεις, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να γίνει κάτι στο χωριό. Είμαστε τουλάχιστον ένα χρόνο κοντεύουμε και ακόμα είμαστε στα ίδια πράγματα. Πατάμε πάνω στα μπάζα. Υπάρχουν σπίτια που είναι μπαζωμένα, βουνά μπάζα στο, έξω από τις αυλές και αγωνεί ο κόσμος πότε θα τα μαζέψουμε και πότε θα γίνουν αυτά. Υπάρχουν τεχνικά που πρέπει να γίνουν στο χωριό, τα οποία είναι ένα στα πενικανέικα πάνω, που από εκεί κινδυνεύει το χωριό όλο. Αλλά δυστυχώς και εκεί ακόμα δεν γίνεται αργοπορία. Ένα χρόνο σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Έτσι. Αντίστοιχα στο Μάτι, πριν 2 μήνες που έγινε φωτιά, όλα γίνανε εκεί πέρα, καθαρισμοί, καταδαφίσεις και όλα αυτά έγιναν αμέσως. Σε εμάς δεν ξέρω αργοπορούν, δεν ξέρω ποιοι φταίνε και ποιοι πρέπει να ενεργοποιηθούν. Οι υπεύθυνοι για μένα να λάβουν τις ευθύνες τους και να ενεργήσουν για το χωριό μας να έρθει την προτέρα κατάσταση. Τώρα, στον αφορά για τα χωράφια, όπως σας είπα πριν, από το Υπουργείο Υποδομών γκρινθήκαν κάποια λεφτά, μας είπαν, από ένα email που πήραν. Αλλά δυστυχώς τα χωράφια ήταν κάποιους κωδικούς, ο οποίος δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χωράφια. Τώρα, αυτή τι θα γίνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει και τι θα κάνουν. Δηλαδή, αυτό θα το δει ο Δήμος αυτό. Γιατί το έχει δοθεί ο Δήμος Αγρινίου και εκεί θα πάρουμε κάποια απάντηση από εκεί να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καταλήξουμε τα χωράφια μας. Γιατί αν δεν μας βοηθήσουν, τα χωράφια θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Το άλλο θέμα που έχουμε εδώ πέρα να συζητήσουμε σήμερα είναι η οριοθέτηση των ρεμάτων και ο καθαρισμός. Το οποίο αυτό έργο μπορεί. Στην περιφέρεια που πήγα, η πρώτη απάντηση ήταν λέει είναι το ΤΟΕΒ. Τα μισά ρέματα. Εμείς δεν γνωρίζουμε αν είναι το ΤΟΕΒ, αν είναι το ΟΕΒ. Εμείς θέλουμε να βρουν τα ρέματα. Τώρα, αν είναι το ΟΕΒ ή το ΤΟΕΒ, αυτό του χρόνου εκείνη, αυτή που είναι υπεύθυνη. Εμείς ζητάμε να μην πηγούμε. Γιατί αν επικρατήσει η κατάσταση αυτή που επικρατεί σήμερα, δυστυχώς με την πρώτη βροχή που θα βρέξει, πάλι θα έχουμε τα ίδια πράγματα.